Κύριε Χανιώτη, συνεχίζουμε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης για τη μεταρρύθμιση με το ερώτημα «Οι μεταρρυθμίσεις τότε και την εποχή των ελληνιστικών χρόνων και η ανάγκη τους ή, εν πάση περιπτώσει, τι αντιστοίχηση υπάρχει με σήμερα». Πάντοτε όταν μια κοινότητα αντιμετωπίζει μια κρίση, δεν υπάρχει μόνο μια αντίδραση απάνω σε αυτή την κρίση. Η δυσκολότερη αντίδραση είναι πάντοτε η μεταρρύθμιση, διότι ο πολίτης, η πολιτική, η κοινότητα είναι εθισμένη σε ένα συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς. Το να τον εγκαταλείψει είναι το πιο δύσκολο. Παρατηρούμε ανάλογα φαινόμενα και στην αρχαιότητα. Πάρουμε το παράδειγμα της αρχαίας Κρήτης. Οι κριτικές πόλεις ήταν οργανωμένες με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος έδινε έμφαση στη στρατιωτική οργάνωση και την αγροτική οικονομία. Στα ελληνιστικά χρόνια αντιμετώπισαν μια τρομερή κρίση, η οποία προερχόταν από αύξηση του πληθυσμού. Η γη δεν επαρκούσε για όλο το σύνολο των πολιτών. Επομένως, ανοιγόντουσαν τρεις δρόμοι. Ο ένας δρόμος, και βρίσκω απόλυτα τη στοιχεία και με το σήμερα, είναι η μετανάστευση. Εφόσον έχουμε περισσότερους πολίτες από αυτούς που μπορούμε να θρέψουμε, τους στέλνουμε στο εξωτερικό σαν μισθοφόρους, σαν πειρατές. Η δεύτερη λύση είναι όταν δεν μας φτάνουν τα εδάφη που έχουμε εμείς, θα πάρουμε τα εδάφη του γείτονα. Η δεύτερη λύση είναι ο πόλεμος. Το οποίο επίσης έχει απόλυτη αντιστοιχεία με διάφορες μορφές, δηλαδή δεν ανάγκη να είναι στρατιωτική επιχείρηση, μπορεί να είναι οικονομική κατάκτηση, δεν είναι ανάγκη να είναι το ίδιο. Και η τρίτη λύση είναι η μεταρρύθμιση. Δηλαδή ότι έτσι όπως έχουμε οργανώσει την αγροτική μας παραγωγή, παράγουμε μονάχα όσα μπορούμε να καταναλώσουμε ήδη. Αν την οργανώσουμε διαφορετικά, μπορούμε να παραγάγουμε πλεόνασμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε εμπόριο. Οι Κρητικοί ακολούθησαν τους δύο πρώτους δρόμους. Δηλαδή, υπάρχει μαζική μετανάστευση Κρητικών στο εξωτερικό και υπάρχουν συνεχείς πόλεμοι. Τις μεταρρυθμίσεις τους τις επέβαλαν, όχι συνειδητά, αλλά έμεσα, οι Ρωμαίοι όταν κατέκτησαν την Κρήτη. Με το να καταργήσουν τα σύνορα των πόλεων. Με το να δημιουργήσουν νέες δυνατότητες για τη δημιουργία αγροτικής παραγωγής σε πολύ μεγάλες εκτάσεις, δημιουργήθηκαν νέες συνθήκες οι οποίες επέτρεψαν τους Κρήτες να εξαγάγουν μαζικά λάδι και κρασί. Το κρητικό κρασί κατέκτησε όλη την Δυτική Μεσόγειο. Είναι το πιο συχνά αναφερόμενο κρασί στις αρχαίες πηγές, στους γιατρούς, στην Πομπεία, στις ανασκαφές. Οι περισσότεροι αμφορείς που έχουν βρεθεί είναι αμφορείς κρητικού κρασιού. Οι Κρήτες παρήγαν κρασί από την εποχή του Χαλκού. Επί 2.000 χρόνια το έκαναν, αλλά δεν το εξήγαγαν παρά μονάχα όταν άλλαξαν οι συνθήκες στο νησί τους, επειδή τους επιβλήθηκαν από το έξω. Αν το είχαν κάνει ήδη, δηλαδή είχαν συνειδητοποιήσει τις δυνατότητες οι οποίες προσφέρει το νησί τους και είχαν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, ενδεχομένως να μην είχε συμβεί και η ρωμαϊκή κατάκτηση. Υποθέτω ότι αυτό συμβαδίζει και κάποια εξέλιξη της τεχνολογίας. Των σκαφών. Όχι. Από τεχνολογικής πλευράς δεν έχουμε μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα ελληνιστικά και τα αυτοκρατορικά χρόνια. Αυτό το οποίο διαφέρει είναι ότι επί της ελληνιστικής εποχής ο παραγωγός παράγει για να πληρώσει μια συνδρομή στα συσίτια, όπου τρέφονται όλοι οι πολίτες μαζί, δηλαδή ένα σύστημα, δεν θα το έλεγα κοινοκτημοσύνης, αλλά μοιάζει αρκετά με κάτι τέτοιο. Ενώ στους ρωμαϊκούς χρόνους ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να παράγει αυτό το οποίο θα πληρώσει ως συνδρομή στα συσίτια, αλλά αυτό το οποίο θα εμπορευθεί. Με αποτέλεσμα να αλλάζει εντελώς και ο τρόπος παραγωγής, με μεγάλες εκτάσεις, εισάγονται ένα είδος λατιφουντίων όπως και στην Ιταλία, που οδηγεί σε μια διαφορετική αντιμετώπιση της οικονομίας. Ένα δεύτερο παράδειγμα, και θα τελειώσω με αυτό, είναι το θέμα των εμφυλίων πολέμων. Οι εμφύλιοι πόλεμοι είναι ένα μόνιμο χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας, ο ένας εμφύλιος πόλεμος οδηγεί στον επόμενο. Δημιουργείται δηλαδή τέτοιο μίσος, τέτοια διάθεση για εκδίκηση, που αυτό ουσιαστικά το μίσος αναπαράγει τον εμφύλιο πόλεμο. Πάλι είναι κάτι στο οποίο μπορεί να αντιδράσει μια κοινωνία με διαφορετικό τρόπο. Ένας τρόπος είναι να στείλει στην εξορία εκείνους οι οποίοι την νικημένη παράταξη. Όμως συναντούμε και το αντίθετο παράδειγμα, το παράδειγμα των μεταρρυθμίσεων, ακριβώς για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Ενσωμάτωση. Είναι η ενσωμάτωση, είναι μια μικρή σικελική πόλη, την οποία κανένας δεν την έχει ακούσει, η Νακόνα ή η Νακόνη, η οποία αντιμετώπισε πρόβλημα εμφυλίου πολέμου, πώς έλυσαν το πρόβλημα του μίσους. Έκαναν μια κλήρωση, ζήτησαν από τις δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις να κατονομάσουν τους 30 μεγαλύτερους εχθρούς τους. Και στη συνέχεια, με μια κληρωτίδα, πήραν ένα άτομο από τη μία παράταξη, ένα άτομο από τη δεύτερη παράταξη και τρεις ουδέτερους πολίτες και δημιούργησαν νέες οικογένειες αποτελούμενες από 5 πολίτες. Είναι σαν να ζητάμε από τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλίτες να δημιουργηθούν νέες οικογένειες, αδελφοθεσίες λέγονται αυτές, με έναν εκπρόσωπο της Χαμάς,
έναν Ισραηλίτη από τα κατεχόμενα εδάφη και τρεις μετριοπαθείς. Αυτό δεν ξέρουμε αν λειτουργήσε, διότι η πόλη εξαφανίζεται σε κάποια στιγμή. Μάλλον τότε δεν θα λειτουργήσει. Μπορεί να μην λειτουργήσει, αυτό υποψιάζω και εγώ, αλλά αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι το γεγονός ότι έκαναν την προσπάθεια. Και υπάρχουν παραδείγματα τέτοια επιτυχημένα, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, που επί αιώνες ολόκληρες ήταν οι χειρότεροι εχθροί και σήμερα ουσιαστικά, αν λειτουργεί στοιχειωδώς κάτι στην Ευρώπη, στηρίζεται στη συνεννόηση που υπάρχει ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία. Και δύο παλιοί παραδοσιακοί εχθροί κατάφεραν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και με τις εμπειρίες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου να γίνουν σύμμαχοι και εταίροι. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο στο οποίο κάνει μια μετάθεση αυτού που συνέβη στους ελληνιστικούς χρόνους, στη σημερινή εποχή, που βέβαια δεν έχουμε πολέμους, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Α, μια και μιλάμε για πολέμους. Έχουμε πολέμους στην Ευρώπη, δηλαδή ο πόλεμος της Ιουγκοσλαβίας. Ναι. Αυτό σχετίζεται μερικές φορές και με μια συγκεκριμένη εικόνα που έχουμε. Εφήλιος πόλεμος. Όχι, οι Αλβανοί δεν το θεωρούσαν εμφύλιο πόλεμο. Ο πόλεμος στο Κόσοβο ήταν ο πόλεμος ενός έθνους των Αλβανών κατά ενός άλλου έθνους των Σέρβων. Και με μια διαφορετική μορφή, ακόμα και η σημερινή τρομοκρατία αποτελεί ένα είδος πολέμου, ο οποίος όσο προχωράει και θα επεκτείνεται. Θυμάμαι στις διδασκαλίες που έχουμε, τη διδασκαλία μάλλον που δίνεται στο ΜΟΚ μάθησης για τους ελληνιστικούς χρόνους, ότι σε κάποιο σημείο λέτε ότι σε καμία άλλη εποχή δεν υπήρχε τέτοια πυκνότητα πολέμων όσο στην ελληνιστική. Έτσι είναι. Ναι, τουλάχιστον όσο μπορούμε να γνωρίζουμε, δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για τους σκοτεινούς χρόνους στην Ελλάδα, όχι και στην Ελλάδα, δηλαδή το 900 π.Χ. έως το 600 π.Χ. Στην αρχαία Ελλάδα έχουμε πολλές πληροφορίες. Αλλά αν εξετάσουμε την κλασική εποχή και τη συγκρίνουμε με την ελληνιστική εποχή, στην ελληνιστική εποχή συνεχώς γίνονται νέοι πόλεμοι και υπάρχουν ορισμένοι συγκεκριμένοι παράγοντες οι οποίοι οδηγούν σε αυτή την πυκνότητα των πολέμων. Ένας είναι οι εξωτερικές απειλές, δηλαδή επιδρομές από βαρβάρους, τους Γαλάτες, άλλους λαούς. Αργότερα από τους Ρωμαίους, φαντάζομαι. Ναι, αργότερα από τους Ρωμαίους. Ένας πολύ σημαντικότερος είναι το γεγονός ότι στην ελληνιστική εποχή αναπτύσσονται βασίλεια και η ιδεολογία ίδια των βασιλείων επιβάλλει στους βασιλείς να κάνουν συνεχώς πολέμους για να αποδείξουν την εξουσία τους. Δηλαδή η εξέλιξη των τεσσάρων, ας το πούμε έτσι, διαδόχων. Το πτωλεμαϊόν, κτλ. Έγινε ακόμα πιο πολύ, πολλαπλασίασε τα πολλαπλασίασε από τέσσερα, πόσα γίνανε περίπου, πολέμους, τα βασίλεια. Εξαρτάται, διότι εξαρτάται για ποια περίοδο μιλάμε. Αλλά πολύ περισσότερο από τα τέσσερα. Η Καπαδοκία, η Βυθινία, η Παφλαγωνία, υπάρχουν μερικές μοναρχίες σε μία πόλη, είναι πάνω από 20, εν πάση περιπτώσει, προς το τέλος της ελληνιστικής εποχής. Ένας άλλος παράγοντας που οδηγεί σε πολέμους λόγω της βασιλείας είναι ότι πάντοτε σε όλες τις δυναστείες αντιμετωπίζεται σε κάποια φάση μια δυναστική κρίση, δηλαδή ένας εμφύλιος πόλεμος μεταξύ δύο διαφορετικών εκπροσώπων της ίδιας δυναστείας και αυτό επίσης δημιουργεί ακόμα περισσότερες πολεμικές συγκρούσεις. Αλλά όλα αυτά σταματάνε ξαφνικά το 30 π.Χ. όταν ο Οκταβιανός, ο μεταγενέστερος Αύγουστος, καταλαμβάνει την Αίγυπτο και επιβάλλει μία ειρήνη, την λεγόμενη Pax Romana, όχι σε όλο τον κόσμο, δηλαδή συνεχίζονται οι πόλεμοι, μόνο που ξεκίνησαν στα σύνορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο ελληνικός κόσμος όμως βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας από αυτά τα σύνορα, με αποτέλεσμα επί 2-2,5 αιώνες η Ελλάδα να γνωρίζει μια ανεπανάληπτη περίοδο ειρήνης. Μάλιστα. Και καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ. Φαντάζομαι ότι με αυτό το σύντομο, η σύντομη παρουσία σας θα κινήσει το ενδιαφέρον σε όσους ενδιαφέρονται και εκείνες και τις σημερινές εποχές να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις σας στο μάθησης. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ.